Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Παιδιά, πραγματικά δεν μπορώ να εξηγήσω ότι έχουν πάθει ανήλικοι, οι πιτσιρικάδες. Κάθε μέρα έχουμε και ένα καινούριο περιστατικό. Να πούμε λοιπόν τι συνέβη χθες λίγο μετά τις 7:20 χθες το απόγευμα στην περιοχή των Σπάτων, έξω από ένα ταχυφαγείο σε έναν πολυχώρο, σε ένα εμπορικό πάρκο που υπάρχει στην περιοχή. Ξαφνικά μια ομάδα νεαρών και ανηλίκων, γύρω στα 20 άτομα σύμφωνα με τις περιγραφές, αρχίζουν να πλακώνονται στο ξύλο, ειδοποιείται η αστυνομία, φτάνουν στο σημείο οι άνδρες ομάδας Δίας και της άμεσης δράσης, προχωρούν σε 10 προσαγωγές, 2 εξ αυτών, όπως μάθαμε πριν από λίγο, μετατράπηκαν σε συλλήψεις, πρόκειται για ανηλίκους γεννημένους το 2007 και το 2008, ενώ από το ξύλο που έπεσε, 2 παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο παιδών, είχαν μόλοπες και άλλα θηλαστικά τραύματα και κρίθηκε επιβλημένο να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και να τους υποβληθούν και να τους παρασχεθεί. Να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Γεννημένα το 2007 και τα συγκεκριμένα παιδιά. Δεν ξέρουμε ακόμα μέχρι στιγμής ποια είναι η αιτία που βρέθηκαν να πλακώνονται στο ξύλο. Σε κάθε περίπτωση, ένα σοκαριστικό περιστατικό που έρχεται σε συνέχεια των όσων βλέπουμε συνεχώς. Εν τω μεταξύ, δεν το ήξερα αυτό με τα Σπάτα. Και όταν μας λέει ο Κώστας τι γίνεται με τους νέους και τα παιδιά, μάλλον, νόμιζα να μας πει για την Γλυφάδα και τη Μαρίνα που εκεί πλακωθήκαν. Αλλά πλακωθήκαν στη Μαρίνα της Γλυφάδας. Πλακώσαν μάλλον στο ξύλο. Πλακώσαν στα Σπάτα. Απλωμένο το ξύλο σε όλη την Αττική. Δεν γνωρίζει οι περιοχές και δεν έχει προτιμήσεις. Εννοείται, πια δεν υπάρχουν γειτονιές για να στιγματίσουμε και να τους στοχοποιήσουμε. Πλέον η δράση είναι μερικές φορές είναι, μπορεί να ακούσετε περίεργο, αλλά είναι και παρήγορο όταν υπάρχει μια γειτονιά. Λες, το έχω εντοπίσει το πρόβλημα, είναι σε αυτή τη γειτονιά ή σε αυτές τις δύο γειτονιές. Να δούμε τι πάνω μπορεί να γίνει. Ελέγξω, ας πούμε. Αν μπορώ, δεν μπορώ, το σπάω, κάνω μια προσπάθεια. Άμα είναι απλωμένο. Μια μέρα στο ήταν την άλλη εβδομάδα ξέρω στο Περιστέρι. Τώρα ήταν στην Γλυφάδα. Τώρα χθε είναι στα Σπάτα. Είναι ένα... Στο Ήλιον, στο Μαρούσι. Μόνο τις τελευταίες μέρες έχουμε παντού. Στην Κηφισιά, στην Γλυφάδα που ανέφερες στη Μαρίνα, 20 άτομα χτυπήσαν έναν. 20. Την πέσαν σε έναν στην Γλυφάδα. Απίστευτα πράγματα.